τηλεοράσεων, επικοινωνιών και media. Πραγματικά η προσέλευση του κόσμου είναι εντυπωσιακή, η ποιότητα του κόσμου και η ποιότητα των ομιλιών και των παρουσιάσεων. Εγώ προσωπώντας πλέον τον όμιλο Fortnite έχω να πω ότι ήταν ένα πρώτος, μια πρώτη τάξη ευκαιρία για εμάς να παρουσιάσουμε το πιλωτικό δίκτυο Fiber to the Home που αυτή τη στιγμή υλοποιούμε στον Δήμο της Νέας Σμύρνης. Το συνέδριο Infocom πάντα αποτελεί το κατάλληλο βήμα για να γίνονται τέτοιες πρωτοπόρες παρουσιάσεις. Είναι στον κρυμμένο χρυσό κάπου στα βουνά της Χαλκιδικής ή κρύβεται στην πραγματικότητα στα μυαλά των νέων ανθρώπων που δημιουργούν και θέλουν να πετύχουν κάτι διαφορετικό. Ήταν ίσως πιο ζωντανή, πιο ενδιαφέρουσα από τις Infocom που έχω παρακολουθήσει τελευταία χρόνια και πιο πολύ από κάθε άλλη φορά έχει πιάσει τον παλμό της αγοράς, της ελληνικής αγοράς και με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες και πολλή διαδραστικότητα με συνομιλία με τον κόσμο. Νομίζω ότι βγήκαν πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα και όλοι έχουμε φύγει λίγο πιο σοφοί από ότι όταν ήρθαμε εδώ πέρα. Ονομάζομαι Ηλιαρέστη Χαπάνος και έχω έρθει εθελοντής στο Infocom. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εθελοντής σε ένα τέτοιο event, γιατί έχει την ευκαιρία να δεις το event όχι μόνο από αυτό που βλέπουν οι παρευρισκόμενοι, αλλά και το backstage, να γνωρίζεις πάρα πολλούς ομιλητές και να πάρεις μια τεράστια εμπειρία. Έχω έρθει μέσω της Glovo, μια πλατφόρμα, η οποία σκοπός είναι να συνδέει τους κατάλληλους εθελοντές στα κατάλληλα event. Και σε όλο τον κόσμο μέσα από τα μάτια όλων των εξελισσόμενων φαινομένων και πλατφορμών. Εδώ στην Infocom και φέτος. Είναι εδώ όλοι οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς όπως και κάθε χρόνο. Φέτος αυτό που βλέπουμε να κυριαρχεί είναι η τάση για τα LTE και το να δείξουμε τα δίκτυα τις δυνατότητες όπως και τις καινούργιες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν ή να προσφέρει η LTE τεχνολογία. Και από εκεί πέρα αυτό που βλέπω εγώ είναι πολλούς καινούργιους παίκτες. Δηλαδή εκτός από τους κλασικούς vendors και operators βλέπουμε πάρα πολλές καινούργιες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να δώσουν και να πάρουν ένα κομμάτι από την αγορά της κινητής. Το συνέδριο είναι πάρα πολύ πετυχημένο, έχει πάρα πολύ κόσμο, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Έχουμε ακούσει ενδιαφέροντα πράγματα, καινούργιες ιδέες. Νομίζω ότι αξίζει να γίνονται αυτά και δίνουμε και ένα τόνο ελπίδα για το τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Thank you.
Για 14η χρονιά το συνέδριο του Σύμφωνου παραμένει επιτυχημένο με αρκετά μεγάλη συμμετοχή και αυτός είναι και ο λόγος που η Olympic Air και φέτος στηρίζει την διοργάνωση του συνεδρίου ως επίσημος αερομεταφορέας. Ευχόμαστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια, γιατί η Infocom είναι το μεγαλύτερο συνέδριο στη χώρα μας, το οποίο πραγματικά μας διαφωτίζει για όλες τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας, στον χώρο του διαδικτύου, στον χώρο των social media και αποτελεί μια μόνιμη πηγή έμπνευσης για όλα τα στελέχη της αγοράς κάθε χρόνο. Που γίνεται εδώ επιβεβαιώνει φέτος ότι όντως η αγορά τρώει ξύλο και αυτό το ανταλλάσσει ο κάθε άνθρωπος που συναντάει παλιό συνάδελφο, υποψήφιο πελάτη, πιθανό προμηθευτή καθημερινά και όλοι μοιράζουμε μεταξύ μας τα προβλήματα που βιώνουμε καθημερινά, είτε αυτό είναι η καθυστερήση των πληρωμών, είτε είναι η ανυπαρξία δουλειών, εργασιών, η οποία δεν έχει βέβαια σχέση μόνο με την αγορά τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, αλλά σε κάθε περίπτωση απασχολεί και αυτόν τον κλάδο. Ο κόσμος είναι αρκετός σήμερα στο συνέδριο. Νομίζω ότι πρέπει να είναι λίγο λιγότερος από πέρσι, αλλά αυτό είναι μια αίσθηση που φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μετρηθεί και θα πάψει να είναι αίσθηση και θα είναι μια βεβαιότητα για τους οργανωτές, που και φέτος κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και μετά από τόσα χρόνια έχουν κατορθώσει να επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο ότι είναι ένας θεσμός για την τηλεπικοινωνική αγορά από τον οποίο δεν μπορεί να λείψει κανείς. Να συναντήσει ανθρώπους και συναδέλφους. Είναι 21 φορά το χρόνο, το ραντεβού είναι σταθερό.